από 2.000 χρόνια, ο Βεζούβιος εξεράγει. Η έκρηξη σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Τα 3 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν εδώ σήμερα επιλέγουν να αγνοήσουν τη νύχτα του 79 μετά Χριστόν. Στη σφοδρότερη έκρηξη στην ιστορία του, ο Βεζούβιος κατέστρεψε την Πομπεία. 4 λεπτά αφού του κατέρευσε ο κόνος του ηφαιστείου, ένας τεράστιος σωρός έθαψε το μικρό γνωστό ρωμαϊκό παραλιακό θέρετρο, την Ηράκλεια. Η Ηράκλεια είναι μία από τις σημαντικότερες ρωμαϊκές περιοχές. Το πιο εντυπωσιακό κτίριό της ήταν ένα εξοχικό κτήμα, η Βίλα των Παπύρων. Αυτό το μοναδικό κτίριο περιείχε την πληρέστερη αρχαία βιβλιοθήκη που γνωρίζει ο κόσμος. Χιλιάδες κύλινδροι παπύρων στα λατινικά και ελληνικά μετατράπηκαν σε άνθρακα από μια έντονη ηφαιστειακή θερμότητα 325 βαθμών Κελσίου. Η διαστημική επιστήμη συναρμολογεί αυτά τα απανθρακωμένα τεμάχια, καθιστώντας τα πιθανά να διαβαστούν. Κάνουμε το αόρατο ορατό. Αυτοί οι καμένοι κύλινδροι που χρονολογούνται από τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. λένε μια ιστορία ζωής και θανάτου που είχε θαυτεί για σχεδόν 2.000 χρόνια. Οι νεκροί κατά κάποιο τρόπο ψιθυρίζουν σε μας και προσπαθούμε να ακούσουμε τι λένε. Ο Βεζούβιος εξουσιάζει τον κόλπο της Νάπολης στην νοτιοδυτική Ιταλία και τις 18 πόλεις που βρίσκονται στις χαμηλότερες πλαγιές του. Αυτή είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες εκτάσεις στις ακτογραμμές της Ευρώπης. Παραμένει μια περιοχή υψηλού κινδύνου, ηφαιστειακής έκρηξης. Το να ζεις κάτω από τη σκιά του Βεζούβιου σημαίνει να ρισκάρεις τη ζωή σου. 2.000 χρόνια πριν, στις πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου το 79 μετά Χριστόν, ο Βεζούβιος έπνιξε την Ηράκλεια με ένα σφοδρό πυροκλαστικό κύμα. Μία πυροκλαστική ροή είναι το πιο βίαιο και θανάσιμο ξέσπασμα ενός ηφαιστείου. Ένας σφοδρός καυτός όγκος αερίων, πετρωμάτων και συντριμμιών που ταξιδεύουν με υπερβολική ταχύτητα. Εκείνη τη μοιραία ημέρα του 79 μετά Χριστόν, μία πυροκλαστική ροή μεγάλης ποσότητας υλών κατεδάφισε το βουνό και πλημμύρισε την πόλη Ηράκλεια. Ξεχύθηκε στη θάλασσα σε απόσταση 400 μέτρων για να δημιουργήσει μία εξ ολοκλήρου νέα ακτογραμμή. Ένας αυτόπτης μάρτυρας της εποχής έγραψε: «Στο μέλλον θα διαπιστώσουν, όταν οι συγκομιδές θα ξανακαλλιεργηθούν και θα κάνουν αυτήν την έρημο πράσινη και πάλι, πως αυτές οι πόλεις και οι πληθυσμοί θα είναι θαμμένοι κάτω από τα πόδια τους και πως η γη των προγόνων τους εξαφανίστηκε σε μια θάλασσα λάσπης και πυρκαγιάς». 2.000 χρόνια πριν, αυτή η έκταση γης δεν υπήρχε. Η μάζα που τη δημιούργησε ξεχύθηκε στη θάλασσα, θάβοντας την Ηράκλεια 27,5 μέτρα κάτω από τα πυροκλαστικά υλικά της. Όποτε επισκέπτομαι την Ηράκλεια, με γεμίζει μια αίσθηση μαγείας. Σαν να σε παραλύει και συνάμα να σε συναρπάζει. Μόλις πριν 50 χρόνια, όταν ανασκάφθηκε αρχικά η Ηράκλεια, αναγνωρίστηκε ως η καλύτερα συντηρημένη αρχαία πόλη στον πλανήτη. Ωστόσο την επισκέπτονται σπάνια και είναι σχεδόν άγνωστη στον κόσμο. Η Πομπεία επικεντρώνει όλο το ενδιαφέρον του κοινού. Όμως από την Ηράκλεια παίρνουμε τελείως διαφορετικές πληροφορίες για την αρχαία ζωή. Συγκριτικά με την Πομπεία, έχουμε καλύτερη εστίαση στα οικιακά στοιχεία, τα σπίτια, στους δρόμους. Πιστεύω πως οι δρόμοι της Ηράκλειας είναι εξαιρετικά ζωντανοί. Επειδή τα μπαλκόνια έχουν θέα προς τους δρόμους, παίρνουμε μια πραγματική εικόνα για το πόσο πολυπληθής και δραστήρια θα μπορούσε να είναι μια αρχαία πόλη. Ο ιστορικός Άντριου Γουάλας Χάντριλ
έχει ειδική γνώση του αρχαίου ρωμαϊκού πολιτισμού. Η εξαιρετικά καλά συντηρημένη κατάσταση της Ηράκλειας μας βοηθάει να φανταστούμε εκείνον τον κόσμο. Η Ηράκλεια έχει μια ζεστασιά και μπορείς να περιπλανηθείς ανάμεσα στα σπίτια και να νιώσεις πως κάποτε έζησαν άνθρωποι εδώ. Νιώθεις την αίσθηση του παρελθόντος σαν να υπάρχει ακόμα. Είσαι πολύ τυχερός με τις περισσότερες αρχαίες περιοχές εάν έχει διατηρηθεί οτιδήποτε ένα μέτρο πάνω από το έδαφος. Η εξήγηση της ταχύτητας και του τρόπου του ενταφιασμού της Ηράκλειας για τη θαυμαστή συντήρησή του θαύτηκε κάτω από ένα παχύ στρώμα εκρηκτικών ηφαιστιακών υλών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αντίθετα από τις πιο αργές ροές λάβας που καίνε και εξαλείφουν τα πάντα στο πέρασμά τους, η πυροκλαστική ροή την έπνιξε με στάχτες που κατόπιν σταθεροποιήθηκαν κρατώντας έτσι άθικτη τη δομή. Τα ξύλινα δοκάρια και οι κάσες των παραθύρων απανθρακώθηκαν και μετατράπηκαν σε κάρβουνο, αλλά παρέμειναν στη θέση τους. Μια βαριά μαρμάρινη λεκάνη εκτοξεύτηκε σε ένα δωμάτιο, αλλά δεν έσπασε. Καυτή στάχτη και αέριο ξεχύθηκαν σε όλους τους χώρους. Όταν κρύωσαν, σταθεροποιήθηκαν γύρω από τα αρχαία κτίρια. Υπάρχει ακόμα και στα δωμάτια που δεν έχουν ανασκαφή, καθώς επίσης και στους περισσότερους δρόμους. Τα δύο τρίτα της Ηράκλειας είναι ακόμα θαμμένα κάτω από 27,5 μέτρα ηφαιστιακού βράχου. Το αρχικό πυροκλαστικό υλικό καλύφθηκε με μια ροή λάβας από μια έκρηξη το 1631. Αυτό δημιούργησε τέλεια θεμέλια για καινούργιες οικοδομές. Η τωρινή πόλη Ερκολάνο χτίστηκε πάνω από το αρχαίο ρωμαϊκό θέρετρο που καθιστά ουσιαστικά αδύνατες περαιτέρω ανασκαφές. Οι πλαγιές του Βεζούβιου είναι γεμάτες με θαμμένα ερείπια. Η Ηράκλεια ήταν η πρώτη που ανακαλύφθηκε και αυτό ήταν εντελώς τυχαίο. Αυτή η διακριτική πόρτα του 19ου αιώνα σηματοδοτεί την είσοδο σε ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά ατυχήματα της ιστορίας. Τριακόσια χρόνια πριν, το 1709, μία χωρικός έσκαψε ένα πηγάδι στον κήπο της και έπεσε πάνω σε ένα τετραόροφο ρωμαϊκό θέατρο. Ένα ημικυκλικό κτίριο είναι το τελειότερο δείγμα ενός υπαρκτού ρωμαϊκού θεάτρου και χωράει μέχρι 5.000 ανθρώπους. Όταν ανακαλύφθηκε αρχικά το θέατρο, οι επιχειρηματίες και οι τυχοδιώκτες σχεδίαζαν να λαιλατίσουν τους θησαυρούς του. Σύντομα, όποιος μπορούσε, άρχιζε μανιωδώς να σκάβει σύραγγες προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι ανταμοιβές τους ήταν αρχαία ρωμαϊκά χειροποίητα αντικείμενα. Τα χιλιάδες αγάλματα, βάζα και νοπογραφίες πελεκήθηκαν και αφαιρέθηκαν. Αλλά η ύπαρξη ενός τόσο σημαντικού θεάτρου οδήγησε σε περαιτέρω ανακαλύψεις. Αν ανακαλύπτεται ένα σημαντικό σπίτι, μπορεί να είναι απλά μια απομονωμένη βίλα. Αλλά όταν βρεθεί ένα μεγάλο θέατρο, υποδεικνύει την ύπαρξη μιας αρκετά μεγάλης πόλης. Ήταν η ανακάλυψη αυτής της πινακίδας και μιας άλλης παρόμοιας κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 18ου αιώνα, που αποκάλυψε ότι αυτή η πόλη ήταν στην πραγματικότητα η ιστορική αρχαία πόλη της Ηράκλειας. Τα περισσότερα από τα άτομα που άνοιγαν τις σύραγγες ενδιαφέρονταν μόνο για το κυνήγι του θησαυρού. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, κάποιοι άλλοι σχεδίασαν και κατέγραψαν τα ευρήματά τους. Αυτοί οι εξερευνητές ανέπτυξαν τη σύγχρονη επιστήμη της αρχαιολογίας. Ο αρχαιολόγος Αντώνιο Ντε Σιμόνε και ο γεωλόγος Ουμπέρτο Τσόφι ακολούθησαν τα βήματα εκείνων των πρωτοπόρων. Αυτό το θέατρο είναι το λίκνο όλης της σύγχρονης αρχαιολογίας. Όλα άρχισαν με την ανακάλυψη αυτού του μνημείου. Η ύπαρξη ενός μαγικού μέρους όπως αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε η αρχαιολογία. Για μας είναι συναισθηματικό και συναρπαστικό να σκεφτούμε πως εδώ, πριν από πολύ καιρό, εργάστηκαν οι πρώτοι δάσκαλοι της επιστήμης μας. Η δίψα για τα νέα υπολείμματα από το χαμένο κόσμο ήταν ακόρεστη. Πριν από καιρό, εκείνες οι πρώτες χαοτικές ανασκαφές είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο από σύραγγες που διασταύρωναν ολόκληρη την περιοχή. Κατά τη διάρκεια εκείνων των τρελών ημερών, οι εξερευνητές έπεσαν πάνω σε μια πελώρια ρωμαϊκή βίλα που αναγνωρίστηκε αργότερα ως ιερό ποτήριο της λατινικής και ελληνικής φιλοσοφίας.
τοποθετημένη σε κάποια απόσταση από τα βασικά κτίρια και στο τέλος μιας σύραγγας, δεν υπήρχε πρόσβαση στο κτίριο από το εξωτερικό. Οι σύραγγες εγκαταλείφθηκαν και η βίλα χάθηκε. 250 χρόνια αργότερα, ο Ντεσιμόνε και ο Τσόφι αναλαμβάνουν να βρουν αυτή τη βίλα. Για 226 χρόνια, οι αρχαιολόγοι έψαγαν ολόκληρη αυτή την περιοχή, προσπαθώντας να βρουν τη βίλα από αναφορές σε παλιούς χάρτες. Ανταυτού, εμείς αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε τους ντόπιους απευθείας, ρωτώντας αν ήξεραν για τίποτα παλιά πηγάδια ή φρεάτια. Το 1984 του ζήτησαν σε ένα σπίτι στο Ερικολάνο. Κρυμμένο στο υπόγειο πίσω από ένα παλιό πλυντήριο ρούχων, βρήκαν ένα εγκαταλελειμμένο πηγάδι. Κατεβήκαμε το πηγάδι με μια σκουριασμένη σκάλα. Και καθώς κατεβήκαμε, ο Αντώνιο είπε, «Νομίζω πως βλέπω κάτι». Είδα μερικές πέτρες που ήταν τοποθετημένες με περίεργο τρόπο και φαινόταν πως έφραζαν κάποιο είδος περάσματος. Μπήκαμε στο πέρασμα με τους φακούς μας και βρεθήκαμε ακριβώς κάτω από τη βίλα. Μπορούσα να περάσω το κεφάλι μου επάνω μέσω ενός μικρού χάσματος και εκεί, μπροστά μου ακριβώς, υπήρξαν τα μοσαϊκά πατώματα της βίλας. Πραγματοποιήσαμε ένα αρχαιολογικό όνειρο 250 ετών. Era il sogno da 250 anni dell'archeologia. Ο Τσόφι παρέβη έναν από τους χρυσούς κανόνες της αρχαιολογίας. Συνειδητοποίησε πως θα χρειάζονταν να αποδείξει το εύρημά του. Πήρα ένα μικρό κομμάτι του μοσαϊκού για να το πάω στον κύριο Κοντιτσέλο, επιθεωρητή της Πομπιείας, για να μας πιστέψει. Πήγαμε στην Πομπιεία και ορμήσαμε στο γραφείο του απροειδοποιητά. Αυτός καθόταν στο γραφείο του και τοποθετήσαμε το κομμάτι του μοσαϊκού μπροστά του. Νόμιζε πως αστειευόμαστε. Χλώμιασε. Σηκώθηκε και είπε, «Το βρήκατε?» Και είπαμε, «Ναι, το βρήκαμε». Ο Ντεσιμόνε και ο Τσόφι επανέφεραν στο φως ένα κτίριο, πράγμα που ήταν το απόγειο της καριέρας τους και της Ηράκλειας. Χωμένοι σε ένα κύλωμα, χαραγμένοι από ηφαιστιακό βράχο 200 ετών, είναι η μόνη υπαρκτή βιβλιοθήκη του αρχαίου κόσμου. Η Βίλα των Παπύρων. Αυτό είναι ένα μέρος της Ηράκλειας και αυτό είναι η Βίλα των Παπύρων. Μέρος της έχει ένα σκαφί από τον ηφαιστιακό βράχο που την καταπλάκωσε το 79 μετά Χριστόν. Η ομάδα χρειάστηκε 6 χρόνια για να ανοίξει και να καταγράψει ακόμα και αυτό το μικροσκοπικό τμήμα της βίλας. Το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου είναι ακόμα θαμμένο κάτω από 27,5 μέτρα βράχου, αλλά λεπτομερείς σχέδια αποκαλύπτουν ακριβώς το πόσο εκπληκτική ήταν. Η αρχαία Ρώμη είναι γνωστή για τη στρατιωτική της δύναμη, αλλά η Βίλα των Παπύρων περιείχε τα γραπτά αρχεία της γνώσης της Ρώμης. Ένα ανακτορικό κτίριο που κατέχει 274 μέτρα της ακτής στον κόλπο της Νάπολης. Η Βίλα ήταν το μεγάλο εξοχικό κτήμα του Καλπόνιους Πίζος Ιζωνίνιους, πεθερό του Ιούλιου Κέσσαρα. Η τεράστια βιβλιοθήκη προσέλκυσε τους λόγιους από όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ένα κέντρο μάθησης για τα μεγαλύτερα μυαλά του αρχαίου κόσμου. Ο Ντεσιμόνε και ο Τσόφι έφεραν στο φως τη βιβλιοθήκη, αλλά όχι το περιεχόμενό της. Αυτά είχαν αφαιρεθεί 200 χρόνια πριν ακόμα γεννηθούν ο Σιμόνε και ο Τσόφι. Οι πρώτες ανασκαφές στην Ηράκλεια ξεκίνησαν το 1738, όταν ο Κάρολος ο Τρίτος της Βουρβώνης κυβέρνησε την Νάπολη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη στην Νάπολη ήταν κάποτε το βασιλικό παλάτι των Βουρβώνων. Τα πολυτιμότερα αντικείμενα από τη Βίλα των Παπύρων αφαιρέθηκαν και στεγάζονται τώρα εδώ, σε συνθήκες με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Όταν οι εξκαφείς του 18ου αιώνα εξερεύνησαν αρχικά το κτίριο, ξέθαψαν τα χιλιάδες παράξενα αντικείμενα. Αρχικά κανείς δεν ήξερε τι ήταν,
αλλά σύντομα όλα αποσαφηνίστηκαν. Αυτός είναι ένας απανθρακωμένος κύλινδρος. Ένα αρχαίο βιβλίο που μετατράπηκε σε κάρβουνο από την έντονη θερμότητα της πυροκλαστικής ροής. Είναι ένα από τους χιλιάδες σφιχτά τυλιγμένους κυλίνδρους από καλάμι, που περιέχουν τις γραφές των ρωμαϊκών και ελληνικών λογίων. Είναι μεγάλο προνόμιο να εργαστείς με τους παπύρους της Ηράκλειας. Το ονειρευόμουν από την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ πριν 30 χρόνια, ως νέος εκπαιδευόμενος. Ο καθηγητής Κανούν Κλέβε ηγείται μιας μικρής ομάδας αφιερωμένων εθελοντών, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν το αδύνατο. Σκοπός τους είναι να ανοίξουν τους απανθρακωμένους κυλίνδρους και να τους διαβάσουν. Κάθε μία από αυτές τις σκληρές μάζες είναι ένα βιβλίο 200 ετών. Όταν πρωτοβρέθηκαν δεν αναγνωρίστηκαν και πολλά απλά πετάχτηκαν. Την πρώτη φορά που βρέθηκαν, θεωρήθηκαν ότι ήταν κάρβουνα για τα τζάκια της βίλας και τα πέταξαν. Όταν οι πρώτοι εξερευνητές κατάλαβαν πως οι πάπυροι ήταν βιβλία, προσπάθησαν να τα ανοίξουν, συχνά με καταστρεπτικά αποτελέσματα. Πολλοί τεμαχίστηκαν, χτυπήθηκαν και σχίστηκαν. Σήμερα αυτοί που τους ανοίγουν προσπαθούν να ανατρέψουν τη ζημιά. Η ομάδα του Κλέβε έχει να αντιμετωπίσει ένα λιωμένο στερεό. Μας έμειναν οι δυσκολότεροι πάπυροι. Όταν ξεκινήσαμε, στα μέσα της δεκαετίας του 80, δεν είχαν ανοιχθεί πάπυροι για 100 χρόνια. Η ομάδα του Κλέβε έχει βρει μια νέα τεχνική για να χωρίσει τα στρώματα του παπύρου. Δίνουν το εξωτερικό στρώμα με μια ζελατίνη και ένα όξινο διάλειμμα. Η ζελατίνη κρατά κάθε εύθραυστο στρώμα στη θέση του, ενώ το οξύ το ξεχωρίζει από το από κάτω. Είναι μια αποσπασματική διαδικασία, αλλά βοηθάει στο να σελιδοποιηθούν οι πάπυροι και να μεταφραστούν. Υπάρχουν χιλιάδες πάπυροι για άνοιγμα. Και πιστεύω πως αυτό θα πάρει περισσότερα χρόνια από όσο θα ζούμε. Θα το περιέγραφα σαν να ακούς μια φωνή από τον τάφο, από τους νεκρούς. Οι νεκροί κατά κάποιο τρόπο ψιθυρίζουν σε μας μέσω αυτών των παπύρων και προσπαθούμε να ακούσουμε τι μας λένε. Το άνοιγμα των αρχαίων βιβλίων είναι μόνο η αρχή. Η αναγνωσή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα αποτελέσματα πρόχειρα. Μια νέα επιστημονική τεχνική μπορεί να τα αλλάξει αυτό. Κάνουμε το αόρατο ορατό. Ο Στίβεν Μπόρας ταξιδεύει ανά τον κόσμο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της NASA για τη φωτογράφηση των αστεριών και των πλανητών και για την αποκρυπτογράφηση των αρχαίων κειμένων. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία μπόρεσε να ανοίξει ένα παράθυρο στον αρχαίο κόσμο. Ένα δωμάτιο στην Εθνική Βιβλιοθήκη έχει μετατραπεί σε εργαστήριο για τον Μπόρας και τη σύζυγό του Σούζαν, ώστε να φωτογραφίζουν και να ψηφιοποιούν ολόκληρη τη συλλογή των παπύρων της Ηράκλειας. Χρησιμοποιώντας μια πολυφασματική φωτογραφική μηχανή, μπορούν να φωτογραφίσουν πέρα από την πλήρη σειρά του φάσματος του φωτός. Ψάχνουν για ένα μήκος κύματος που θα απομονώσει το μελάνι του γραψίματος από το ανθρακωμένο έγγραφο των παπύρων. Εδώ έχουμε μια συλλογή που κάηκε. Έχουμε μαύρο μελάνι σε μαύρο πάπυρο. Αυτό που κάνουμε είναι να παίρνουμε μια ψηφιακή εικόνα χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος του φωτός από το ορατό φάσμα στις υπέρυθρες ακτίνες. Το μελάνι, κάπου εκεί μπροστά, θα εμφανιστεί επάνω σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος του φωτός και ψάχνουμε για το πού βρίσκεται. Οι πάπυροι, οι μαύροι ή οι ανθρακωμένοι θα ξεχωριστούν, γιατί έχουν ένα διαφορετικό αντανακλαστικό χαρακτηριστικό. Μόλις βρούμε εκείνη την αντίθεση φωτεινότητας, τότε επικεντρωνόμαστε στην εικόνα μας. Σε μερικούς από αυτούς τους τελευταίους κυλίνδρους βρίσκουμε την καλύτερη αντίδραση. Αυτός είναι ο πάπυρος για τον οποίο μιλούσα. Μέχρι τώρα οι ερευνητές πίστευαν ότι τα μαυρισμένα τμήματα των παπύρων σε αυτόν τον πίνακα ήταν άγραφα. Παίρνουμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση από άποψη γνώσης. Μπορούν να διαβάσουν κάτι που από καιρό το είχαν αποκλείσει και βλέπουν μελάνι εκεί όπου δεν υπήρξε κανένα ορατό μελάνι πριν.
focus again. They can read something they have long given up on and see ink there where there was no visible ink before. See if you can get some more words out of it. Agathon Eston Kata Tainda? You can see that from here. That works, yeah. Το θαύμα της φωτογραφίας τους είναι ότι αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη τους είναι ο διαχωρισμός του μελανιού από τον πάπυρο. Και δεν έχω αμφιβολίες πια. Θα αλλάξει τον τρόπο που διαβάζουμε τους παπύρους. Αυτά τα κείμενα, όπως με τους περισσότερους από τους παπύρους που έχουν αποκρυπτογραφηθεί μέχρι τώρα, είναι γραμμένα στα ελληνικά. Δεδομένου ότι η Ηράκλεια ήταν μια ρωμαϊκή πόλη, αυτό φαίνεται περίεργο. Αλλά οι κύλινδροι επιβεβαιώνουν ότι τα ελληνικά παρέμειναν για τα καλά η γλώσσα των διανοούμενων τον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της NASA που σχεδιάστηκε για το διάστημα, η πληρέστερη υπαρκτή αρχαία βιβλιοθήκη διαβάζεται για πρώτη φορά σε 2000 έτη. Η δικανική επιστήμη κατανοεί σταδιακά τους κυλίνδρους. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί το ψηφιακό αρχείο, ο μόνος τρόπος για να διαβαστούν τα βιβλία της Ηράκλειας συνεπάγεται μέρες ή και χρόνια σκυψίματος πάνω από ένα μικροσκόπιο. Ακόμα και έτσι, η αίσθηση του να είσαι πρώτος που θα αποκρυπτογραφήσει τα κείμενα είναι συγκλονιστική. Αυτά είναι μοναδικά. Μας λένε για την πνευματική ζωή του 1ου αιώνα π.Χ. Χριστού, που για εμάς είναι τελείως άγνωστη. Οι περισσότεροι από τους κυλίνδρους ανήκαν στο Φιλόδημο. Ποιητής, φιλόσοφος και λογοτεχνικός θεωρητικός, ο Φιλόδημος ήταν κοντά σε μερικά από τα μεγαλύτερα μυαλά στην αρχαία Ρώμη. Γνωρίζετε το άτομο στενά. Ξεπηδάει από αυτόν τον πάπυρο στο δωμάτιό σας. Αυτός ο τύπος ήταν αγαπημένο μέλος της υψηλής ρωμαϊκής κοινωνίας. Σαφώς ήξερε μεγάλους ανθρώπους, όπως το Λουκρίτιο και τον Κικέρονα της γενιάς του. Και από την επόμενη γενιά, δίδαξε άτομα σαν τον Βυργίλιο και τον Οράτιο. Τώρα ξέρουμε πώς εκπαιδεύτηκε ο Βυργίλιος. Τώρα ξέρουμε τι είδους διαλέξεις άκουσε όταν πήγε στο σχολείο. Τα κείμενα αποκαλύπτουν ότι ο Φιλόδημος ήταν μαθητής της επικούριας φιλοσοφίας. Ο Επίκουρος ήταν ένας Έλληνας φιλόσοφος που έζησε το 300 π.Χ. Απέρριψε το Θεό και τη μεταθάνατον ζωή και υποστήριξε την αναζήτηση της ευχαρίστησης μέσω της αποφυγής του πόνου ως τρόπο της ζωής. Κάτω από την επιρροή του Φιλόδημου, η επικούρια φιλοσοφία προσέλκυσε πολλούς υποστηρικτές. Οι επικουριστές λένε βασικά ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για κανένα Θεό. Υπάρχει μόνο ζωή. Όταν πεθάνεις, πεθαίνεις. Έτσι λοιπόν, δεν ήταν ένα μήνυμα καλωσορίσματος για τον 18ο αιώνα. Αυτό ίσως φαίνεται πιο σχετικό τώρα. Το ανώτερο κλιμάκιο της ρωμαϊκής κοινωνίας αγκάλιασε τον ελληνικό πολιτισμό, ιδιαίτερα τη φιλοσοφική διδασκαλία. Μετά το θάνατο του Φιλόδημου το 40 π.Χ., οι επικουριστές θα μελετήσουν τους παπύρους που υπερασπίζουν την νοοτροπία του Carpe Diem. Αδράξτε την ημέρα. Πρέπει να ασκηθούμε στα πράγματα που φέρουν την ευτυχία, δεδομένου ότι εάν αυτή είναι παρούσα, έχουμε τα πάντα. Οι επικουριστές θεωρούν τη διέγερση του μυαλού ως ακόμη μία διαδρομή προς την ευτυχία. Μην αφήσετε κανένα να αργήσει να αναζητήσει τη σοφία όταν είναι νέος, είτε είναι εξαντλημένος στην αναζήτησή της, καθώς μεγαλώνει. Η Ηράκλεια δεν ήταν καμία εργασιομανής πόλη. Τα κομψά ιδιωτικά και δημόσια κτίρια της απεικόνιζαν την επικούρια πεποίθηση στην επίγεια ζωή στο έπακρο. Ο ίδιος ο Επίκουρος θεώρησε τη διαδρομή προς την ευτυχία ως απλά απουσία πόνου. Αλλά από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, η ειδονιστική αναζήτηση της ευχαρίστησης είχε γίνει ένας αυτοσκοπός. Τα προαστικά λούτρα της Ηράκλειας είναι θεαματικά, απεικονίζοντας την αφοσίωση των κατοίκων στην υλική ευχαρίστηση. Το νερό είναι ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αν σκεφτείτε το ρωμαϊκό πολιτισμό, υδραγωγία και λούτρα. Λουτρά σαν αυτά ήταν από τα πιο μεγάλα τεχνολογικά θαύματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο ερχομός στα λουτρά ήταν μια πραγματικά σημαντική κοινωνική περίσταση. Το έκαναν όλοι στην πόλη. Εάν κοιτάξετε γύρω στα σπίτια, ελάχιστα έχουν ιδιωτικά λουτρά. Οι πολύ πλούσιοι έχουν λουτρά,
Αλλά και αυτά θα ήταν μέρη όπου θα προσκαλούσαν και τους φίλους τους, επειδή το μπάνιο ήταν μια κοινωνική δραστηριότητα. Και όπως οποιαδήποτε άλλη κοινωνική δραστηριότητα, έχει τα τελετουργικά της. Δεν κάνεις απλά μπάνιο, κάνεις πολλά πράγματα. Είναι θέμα προσωπικών επιλογών. Πας στο γιατρό σου πριν πας στα λουτρά. Συμβουλεύεσαι. Πώς αισθάνομαι? Έχω λίγο πυρετό. Και αυτό σε συμβουλεύει ποια ακολουθία μπάνιου πρέπει να κάνεις. Το μπάνιο ήταν ένα κοινωνικό γεγονός που παρήχε άφθονες ευκαιρίες για φιλοσοφικές συζητήσεις. Ήταν ένα ουσιαστικό καθημερινό τελετουργικό. Εκεί στο κέντρο έχουμε αυτό το είδος χάλκινου λέβητα, στον οποίο ρέει συνεχώς καυτό νερό. Ζεσταίνεται και διανέμεται εκ νέου. Έτσι, εδώ έχετε χώρο για να κάνουν μπάνιο δυο ντουζίνες άνθρωποι ταυτόχρονα. Τι καλύτερο περιβάλλον για να εντρυφήσουν οι φιλελεύθερες απόψεις της εποχής? Οι τοιχογραφίες επιβεβαιώνουν ότι τα λουτρά ήταν επίσης ένα μέρος για σεξουαλική ικανοποίηση. Είναι εμφανές αυτό το ποίημα που γράφτηκε από το Φιλόδημο και το οποίο βρέθηκε στη Βίλα. Ο Ντέμο και ο Θέρμιον με κατάσφαξαν. Ο ένας είναι επαγγελματίας. Ο άλλος ακόμα αμάθητος στους τρόπους σας. Τον έναν μπορώ να τον ψηλαφίσω, τον άλλον δεν πρέπει να τον αγγίξω. Ορκίζομαι θεά. Δεν ξέρω ποιον θέλω περισσότερο. Λέω τον μικρό Παρθένο, τον Ντέμο. Ο Ντέμο και ο Θέρμιον ήταν νεαρά αγόρια. Οι κύλινδροι από τη Βίλα βεβαιώνουν επίσης ότι οι επικούριες διδασκαλίες προήγαγαν την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, υποστηρίζοντας ακόμα και την κατάργηση της σκλαβιάς. Στην Ηράκλεια οι σκλάβοι μπορούσαν μέσω της εργασίας τους να αποκτήσουν πλήρη ρωμαϊκή υπηκότητα. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα ενός έξυπνου ρωμαϊκού σπιτιού. Μπαίνεις από την πόρτα και έρχεσαι σε ένα μεγάλο αίθριο, το Ταμπλίνουμ, μια τεράστια αίθουσα υποδοχής. Και έπειτα, εδώ πίσω, έχουμε ένα κήπο που περιβάλλεται από κολόνες, το οποίο λέγεται επίσης περιστήλιο. Και αυτό είναι ένα δείγμα πραγματικής επιτυχίας. Και φυσικά αυτό που ρωτάμε είναι, τι είδους άνθρωπος ζει σε αυτή τη μεγαλοπρέπεια? Και είναι ένας πολύ πετυχημένος τύπος, αλλά αρχικά ήταν σκλάβος. Και η ιστορία συνεχίζεται, επειδή ακριβώς εδώ είναι το κολέγιο των εξυπνότερων πρώην σκλάβων της πόλης. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πραγματικά ασυνήθιστο και ενδιαφέρον κτίριο. Δεν είναι ένα ιδιωτικό σπίτι, είναι κάποιο είδος λέσχης. Το ονομάζουν κολέγιο Μαγκούστε, το κολέγιο του Αύγουστου. Εάν θέλετε να μάθετε τι είναι ένα Αγκούστε, έρχεστε εδώ. Και το πρώτο πράγμα, Αγκούστο Σάκτρουμ, είναι το ιερό του Αυγούστου. Είναι πάντα μια έκπληξη για μας να συνειδητοποιήσουμε πώς λάτρευαν τον αυτοκράτορα, είτε τον εν ζωή, είτε τον νεκρό, αλλά τον λάτρευαν ως Θεό. Τα μέλη αυτής της αποκλειστικά αντρικής λέσχης ήταν πλούσιοι πρώην σκλάβοι. Εδώ ίδρυσαν τη Λάρνακα προς τιμή του μοναδικού ανθρώπου κατά τη μυθολογία που είχε προαχθεί σε Θεό, τον Ηρακλή. Το άτομο από το οποίο η Ηράκλεια πήρε το όνομά της. Ο Ηρακλής είναι μεταξύ των θεών, ο άνθρωπος που προήχθη σε μια τόσο κυρίαρχη θέση. Ο Ηρακλής γίνεται θεός ως ανταμοιβή για τους άθλους του. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλος θεός για αυτούς τους απελευθερωμένους που ήταν σκλάβοι και έγιναν πολίτες ως ανταμοιβή για την εργασία τους. Ο εφνιδιασμός της καταστροφής που χτύπησε την Ηράκλεια επέτρεψε να υποθεί η ιστορία της. Αυτή η πόλη πάγωσε τη στιγμή της καταστροφής της. Ο αντίκτυπος εκείνης της στιγμής, στους όπως υπολογίζεται 5.000 ανθρώπους που έζησαν εδώ, δεν έχει εξεταστεί ποτέ. Όταν η Ηράκλεια ανασκάφθηκε, αρχικά πριν από 50 χρόνια, δεν βρέθηκε κανένα σώμα. Μία φρικιαστική ανακάλυψη μερικά χρόνια πριν τα άλλαξε όλα. Δουλεύουμε μαζί εδώ και μερικά χρόνια για την ολοκλήρωση της μελέτης των αρχαιολογικών υπολοιμάτων και των ανθρωπολογικών ευρημάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα αποτελέσματα της έκρηξης στα αντικείμενα και στους ανθρώπους. Ο ηφαιστειολόγος Τζουζέπε Μαστρολορέτζο και ο ανθρωπολόγος Πιέρ Παόλο Πετρόνε έχουν ανακαλύψει ότι οι τελευταίες στιγμές της Ηράκλειας ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές της γειτονικής της πόλης Πομπιείας. Από την πρώτη στιγμή που εξεράγει η πυροκλαστική μάζα από τον κρατήρα του Βεζούβιου, η Ηράκλεια ήταν καταδικασμένη. Μια μελέτη της έρευνας εμφανίζει ότι η μάζα είχε μια εσωτερική θερμοκρασία 325 βαθμών Κελσίου.
Ταξιδεύοντας με 20 μέτρα το δευτερόλεπτο, η ροή κάλυψε την απόσταση 11,2 χιλιόμετρων από τον κρατήρα στην ακτή σε ακριβώς 4 λεπτά. Η Ηράκλεια θαύτηκε κυριολεκτικά μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακόμα και αν ζούσαν κάτω από ένα ηφαίστειο, οι άνθρωποι της εποχής γνώριζαν ελάχιστα για τα ηφαίστεια. Για τους περισσότερους από αυτούς ήταν απλά ένα βουνό. Μέχρι τα τελευταία 20 χρόνια, οι επιστήμονες δεν είχαν κατανοήσει πλήρως τη δρυμύτητα και την ταχύτητα της καταστροφής της Ηράκλειας. Μέχρι τότε η σφοδρότητα της πυροκλαστικής ροής ήταν ελάχιστα κατανοητή. Καθώς στις πρώτες ανασκαφές δεν είχε ανακαλυφθεί κανένα νεκρό σώμα, θεωρήθηκε ότι όλοι είχαν γλιτώσει. Αλλά το 1981 οι επιστήμονες έκαναν μια ανατριχιαστική ανακάλυψη. Κατά μήκος της αρχικής ακτής της Ηράκλειας ήταν μια σειρά από υπόστεγα για βάρκες. Όταν βρέθηκαν, ανακαλύφθηκε ότι εκατοντάδες άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο εκεί, περνώντας τις τελευταίες τους στιγμές αγκαλιασμένοι για να πάρουν κουράγιο. Συσσωρευμένα 30 ή 40 σε ένα υπόστεγο, κάτω από ένα στρώμα ελαφριάς τάχτης, ήταν δωδεκάδες ανθρώπινα υπολείμματα, στην ακριβή στάση του θανάτου τους. Για πρώτη φορά εδώ, είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε ομάδες στην ακριβή θέση όπου πέθαναν. Οι άνθρωποι είχαν ακινητοποιηθεί ακριβώς όπως κάθισαν, όταν αισθάνθηκαν τον πλήρη αντίκτυπο της πυροκλαστικής ροής. Μελέτες των υπολειμμάτων ανακαλύπτουν ότι αυτό ήταν μια στιγμή φρίκης. Ο Πετρόνε και ο Μαστρολορέτζο ανακάλυψαν τόσο ακραία στοιχεία θερμότητας, η οποία θρημάτισε τα δόντια. Εξετάσεις κρανίων υποδεικνύουν πως το αίμα μέσα σε αυτά πιθανόν έβρασε. Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί πάνω από 300 ανθρώπινα σώματα. Μερικοί είχαν φτάσει στην παραλία, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι στηβάχτηκαν στα 12 υπόστεγα. Η θέση των σωμάτων σε ομάδες λέει μια ισχυρή ιστορία. Συνδεδεμένοι σε έναν έντρομο εναγκαλισμό, βράστηκαν και έπειτα πνίγηκαν από μια πυροκλαστική ροή που πιθανώς δεν την είδαν καν να έρχεται. Ο τρόπος που ήταν ξαπλωμένοι υποδεικνύει πως οι περισσότεροι κοιμόντουσαν. Σε μια γωνιά τα κόκαλα ενός αγέννητου παιδιού βρέθηκαν κάτω από τα τυχώματα της θωρακικής κοιλότητας της μητέρας του. Περιμένοντας πως θα είχε εκενωθεί από τη θάλασσα, η ανακάλυψη τους δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Υπάρχει μια ποικίλη διατομή των ανθρώπων μέσα στα υπόστεγα. Ενήλικοι, παιδιά, νέοι άνθρωποι, γυναίκες και άντρες. Αλλά δεν υπάρχουν γέροι. Πολύ λίγοι άνθρωποι πάνω από τα 40. Τότε πού βρίσκονται οι υπόλοιποι κάτοικοι της Ηράκλειας? Η μυστηριώδης απουσία των γυρεωτέρων κατοίκων της Ηράκλειας προβληματίζει. Ήταν τόσο σεβαστοί οι γυρεότεροι πολίτες, οι σοφότεροι, ώστε να ήταν οι πρώτοι που εκένωσαν την πόλη? Ξέρουμε από την περιοχή της Βίλας των Παπύρων ότι ο αρχαίος ρωμαϊκός πολιτισμός τοποθετεί τη γνώση πάνω από τα περισσότερα πράγματα. Αλλά θα μπορούσε ακόμα και αυτή η κοινωνία να θεωρεί πιο σημαντική τη γνώση από τη ζωή των μικρών παιδιών, τους πόρους του μέλλοντος? Εκτός αυτού, η επικούρια φιλοσοφία κήρυξε ότι εκείνοι που είχαν ζήσει τη ζωή στο έπακρο θα πρέπει να υποδεχτούν το θάνατο χωρίς φόβο. Θα μπορούσε απλά να σημαίνει ότι οι γυρεότεροι δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στην παραλία. Μπορεί να είχαν συγκεντρωθεί κάπου αλλού στην πόλη. Μέχρι να βρεθούν περισσότερα σώματα, το ένιγμα των ελιπόντων υπερηλίκων θα παραμένει. Μερικές απαντήσεις σίγουρα βρίσκονται στα θαμμένα τμήματα της Ηράκλειας, αλλά τα μυστικά αυτής της θαυμάσιας πόλης, που ξετυλίχθηκαν μόνο πριν από 50 χρόνια, μπορεί να έχουν χαθεί για πάντα. Η Ηράκλεια καταραίει. Πελεκημένες εκατοστό εκατοστό από εκείνον το βράχο που τις κράτησε μαζί, οι περισσότερες από τις βίλες γίνονται ερείπια.
Από τότε που γνώρισα την Ηράκλεια, έχει αλλάξει τελείως από την άποψη της φυσικής αποσύνθεσης της περιοχής. Τα τεράστια δοκάρια ραγίζουν και πέφτουν. Ολόκληρα μέρη της πόλης απογυμνώνονται, με εκείνη την τρομακτική ειδοποίηση που λέει απλά «κρόλι», «κατάρρευση». Η ρήπανση, η διάβρωση, η έλλειψη χρημάτων και η κακοδιαχείριση ευθύνονται για την κατάσταση της περιοχής. Ο Άντριου Γουάλας Χάντριλ θεωρεί ότι προτού να γίνει άλλη ανασκαφή, τα κτίρια που έχουν ήδη ανασκαφεί πρέπει να συντηρηθούν. Αν έρθεις στην περιοχή, χρησιμοποίησέ την, σκάψ' την, ρίξε μια γρήγορη ματιά, κατόπιν άφησέ την να καταρρεύσει και προχώρησε να σκάψεις στο επόμενο μέρος. Αυτό είναι αρχαιολογικός βιασμός. Αν την ανακαλύψεις, έχεις την ευθύνη να τη φροντίσεις και είναι μια ευθύνη που πρέπει να ανταπεξέλθεις. Σύντομα, αυτό που κάνει την Ηράκλεια μοναδική στην αρχαία αρχαιολογία θα εξαλειφθεί αν δεν κάνουν κάτι για να τη διατηρήσουν. Το πρώτο βραβείο της αρχαιολογίας μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη απώλειά της. Όλη η ανασκαφή στην Ηράκλεια έχει ανασταλεί. Ωστόσο, κλειδωμένο ακόμα κάτω από τα θαμμένα χαμηλότερα πατώματα της Βίλας των Παπύρων, το άλλο μισό της βιβλιοθήκης περιμένει να βρεθεί. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι μια συλλογή των κυλίνδρων που είναι γραμμένη στα λατινικά είναι ακόμα σφραγισμένη στον ηφαιστιακό βράχο. Θεατρικά έργα, ποιήση, τέχνη και φιλοσοφία, λατινικά κείμενα συμπληρώνουν τους ελληνικούς πάπυρους. Χωρίς αυτά, η ιστορία της Ηράκλειας δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Η Βίλα των Παπύρων κατακλείζεται τώρα από αγριόχορτα και περικλείεται από αλμυρό νερό. Οι καταστροφές του καιρού και του χρόνου έχουν επέλθει. Αλλά υπάρχει ένας μεγαλύτερος κίνδυνος. Μπορεί να μην υπάρξει χρόνος να επισκευαστεί η Βίλα σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Ο Βεζούβιος θα μπορούσε να εκραγεί οποιαδήποτε στιγμή και να πάρει το πιο γοητευτικό θύμα του. Ο Βεζούβιος θα εκραγεί πάλι. Η μόνη ερώτηση είναι πότε. Η πραγματεία του Φιλόδημου για το θάνατο και το θαυμασμό του για εκείνους που τον αγκάλιαζαν πρόθυμα μπορεί να γράφτηκε για εκείνους που ρισκάρουν τη ζωή τους μένοντας εδώ πέρα. Όλη αυτή η ανήσυχη αγάπη της ζωής τους προέρχεται μόνο από το φόβο του θανάτου και προσπαθούν να διώξουν όλες τις εικόνες του μακριά τους. Και έπειτα, όταν πλησιάζει αρκετά και είναι αισθητός, τους συμβαίνει κάτι περίεργο. Όταν έρχεται ξαφνικά μπροστά τους, ανακεφαλαιώνει με απόλυτη σαφήνεια, όπως ανακεφαλαιώνει κάποιος το τέλος μιας μεγάλης πρότασης. Αναπνέουν την τελευταία τους πνοή τόσο ήρεμα, σαν η συνειδητοποίηση του θανάτου να μην τους είχε εγκαταλείψει ούτε για λίγο. Ο Βεζούβιος έχει εκραγεί τουλάχιστον 100 φορές τα τελευταία 6.000 χρόνια. Πριν την έκρηξη του 79 μετά Χριστόν, το ηφαίστειο ήταν κοιμισμένο για σχεδόν 700 χρόνια. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν καθόλου. Εκείνη τη μέρα του Αυγούστου, ένας πίδακας τάχτης ύψους 32 μέτρων έρεε από τον κόνο για 12 ώρες. Η Τέφρα πλημμύρισε την Πομπιεία προς τα νότια, ίσως δημιουργώντας στους κατοίκους της Ηράκλειας μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Πιθανόν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στα υπόστεγα των βαρκών να ήταν εκείνοι που έφευγαν τελευταίοι. Πλήρωσαν με τις ζωές τους. Σήμερα υπάρχουν επιμελημένα σχέδια εκένωσης για ολόκληρη την περιοχή που περιβάλλει το ηφαίστειο. Αλλά ποιες είναι οι πιθανότητες της έγκαιρης εκένωσης των 18 πόλεων με το συνολικό πληθυσμό των 700.000 ανθρώπων? Η Πόρτιτσι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ακριβώς μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες αστικές πόλεις με οικιστική επέκταση μεταξύ του ηφαιστείου και της ακτής. Η πόλη Πόρτιτσι είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ευρώπης. Υπάρχουν 13.000 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Ο Βιτσέντσο Σαβαρέσι
είναι αξιωματικός της τοπικής αρχής πολιτικής προστασίας. Η απομάκρυνση των ανθρώπων εγκαίρως είναι δική του ευθύνη και ανησυχεί. Αυτός ο δρόμος είναι χαρακτηριστικό του φτωχού οδικού συστήματος σε αυτό το ιστορικό κέντρο της πόλης. Πρέπει να θυμόμαστε πως κάθε μικρή πόλη στην περιοχή του Βεζούβιου έχει το ίδιο πρόβλημα. Οι στενοί δρόμοι καθιστούν αδύνατη την αποδοτική εκένωση. Η κακή κατάσταση των κτηρίων σημαίνει ότι πολλά από αυτά θα κατέρεαν με τις πρώτες γηίνες δονήσεις μιας έκρηξης, εμποδίζοντας τις εξόδους διαφυγής. Ο Σαβαρέσι γνωρίζει καλά τη μεγάλη δυσκολία της αποστολής που αντιμετωπίζει το Σώμα της Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Η δουλειά του γίνεται δυσκολότερη από τη συμπεριφορά των ντόπιων. Οι περισσότεροι αγνοούν τους κινδύνους παρά τις προειδοποιήσεις που μας έχει δώσει η ιστορία. Το 1631, μετά από μια έκρηξη που σκότωσε 4.000 ανθρώπους, οξύτατες συμβουλές χαράχτηκαν σε μια πινακίδα στο κέντρο της πόλης. Αν αγαπάτε τη ζωή, μη σκέφτεστε τα υλικά αγαθά. Μη σκέφτεστε τα ακριβά πράγματα. Αφήστε τα όλα και τρέξτε μακριά. Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης είναι λειτουργικό όταν ο καθένας γνωρίζει τι να κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κάτι που δεν έχει γίνει ακριβώς ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι εάν γινόταν μια έκρηξη σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά πως όλοι θα ήξεραν τι να κάνουν. Οι περισσότεροι αγνοούν το πρόβλημα. Η Πόρτιτσι έχει 64.000 κατοίκους και μεταξύ τους υπάρχουν 30.000 οχήματα. Αν οι άνθρωποι δεν ακολουθήσουν μια στρατηγική εκένωσης, θα υπάρξει χάος. Ακόμα κι αν είσαστε αρκετά τυχεροί, ώστε να καταφέρετε να βγείτε από την πόλη, υπάρχει μόνο ένας δρόμος με πρόσβαση στη λεωφόρο. Είναι ο μοναδικός δρόμος εξόδου από όλη την περιοχή και έχει πάντα πολλή κίνηση, ακόμη και μια συνηθισμένη μέρα. Δεν υπήρξε καμιά αποτελεσματική οδική έξοδος από την Ηράκλεια. Η διαφυγή πρέπει να γίνει από τη θάλασσα και αυτό που θα μπορούσε να τους σώσει επίσης μπορεί να είναι το λιμάνι της. Αλλά εάν εκραγεί αύριο ο Βεζούβιος, οι χιλιάδες που θα πρέπει να φύγουν από τα χωριά όλης της περιοχής θα παγιδευτούν μεταξύ του ηφαιστείου και της θάλασσας. Θα πλημμύριζε όλη η ακτογραμμή. Γεγονός είναι ότι οι ντόπιοι δεν έχουν κανένα αξιόπιστο μέσο διαφυγής από μια έκρηξη του Βεζούβιου, από ξηρά ή από θάλασσα. Λίγα έχουν αλλάξει μέσα σε 2.000 χρόνια. Με τόσο μεγάλο πληθυσμό κοντά στο Βεζούβιο και τόσο περιορισμένη ευκαιρία διαφυγής, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση είναι το ηφαίστειο. Οι ρογμές που αναβλύζουν καυτό ατμό προειδοποιούν ότι το ηφαίστειο κοιμάται μόνο. Ο Βεζούβιος είναι σε λίθαργο, αλλά είναι ζωντανός. Παιχνιδιάρικα δαχτυλίδια καπνού υποδεικνύουν τη δύναμη που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια. Οι αρχαίοι άνθρωποι είχαν λίγη γνώση της βίαιης φύσης των περιχώρων τους. Ο σημερινός πληθυσμός όμως έχει με το μέρος του την εξεζητημένη νέα επιστήμη της ηφαιστειολογίας. Ο Βεζούβιος έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια στον πλανήτη. Ο Τζιοβάνι Όρσι είναι ο διευθύνων ηφαιστειολόγος στο παρατηρητήριο του Βεζούβιου. Ο Βεζούβιος μελετάται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ηφαίστειο στον κόσμο. Η τελευταία έκρηξη έγινε πριν από μόλις 55 χρόνια. Καθόμαστε εδώ σε μια ροή λάβας. Αυτό είναι η τελευταία ροή λάβας που παράχθηκε από το Βεζούβιο. Αυτό είναι η ροή λάβας που εξωθήθηκε κατά τη διάρκεια της έκρηξης του 1944. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Βεζούβιου δεν ήταν τίποτα. Ακόμα και έτσι όμως κατέστρεψε εντελώς τη μικρή πόλη του Σαν Σεμπαστιάνο. Η έκρηξη του 1944 καταγράφηκε σε ταινία από αμερικάνικα στρατεύματα. Ήταν το τελικό ξέσπασμα μιας ροής της λάβας που είχε αρχίσει με την τρομερή έκρηξη του 1631. 300 χρόνια νωρίτερα. Η αργά κινούμενη ροή αποφεύχθηκε εύκολα. Οι λίγοι άνθρωποι που πέθαναν ήταν από τείχους που έπεσαν. Δεν τους καταβρόχθησε η λάβα. Είναι η μόνη έκρηξη της πρόσφατης ιστορίας. Τα σπίτια σύντομα ξαναχτίστηκαν. Οι άνθρωποι επέστρεψαν και τώρα η έκρηξη έχει ξεχαστεί.
Όμως ο Βεζούβιος παίζει απλά με το χρόνο. Το ηφαίστειο κοιμάται πάνω από 55 χρόνια. Αλλά όσο πιο πολύ κοιμάται, τόσο πιο ισχυρό γίνεται. Ο Βεζούβιος είναι καλυμμένος με ένα δίκτυο αισθητήρων, οι οποίοι βιντεοσκοπούν το σφιγμό του 24 ώρες την ημέρα. Αυτοί μετρούν τις κάθετες επιηγιές μετακινήσεις, την κλίση, τη βαρύτητα, τη σεισμική δραστηριότητα και τη θερμοκρασία. Ένας από αυτούς τους αισθητήρες είναι μέσα στον κρατήρα. Ο κρατήρας του Βεζούβιου τώρα είναι εντελώς φραγμένος. Αλλά 6 μίλια κάτω από την επιφάνεια, οι μαγματικοί θαλαμοί του ξαναγεμίζουν, ασκώντας αυξανόμενη πίεση στο ηφαιστειακό σφράγισμα. Όσο μεγαλύτερη γίνεται αυτή η πίεση, τόσο μεγαλύτερη σφοδρότητα θα έχει η έκρηξη. Όπως οφελώς σε ένα ανακινημένο μπουκάλι σαμπάνιας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πιθανή γίνεται και η έκρηξη. Οποιαδήποτε μετακίνηση του μάγματος προς την επιφάνεια είναι ένα βέβαιο σημάδι της ανανεωμένης δραστηριότητας. Όταν το μάγμα αναδεύεται, αυτές οι ρογμές ατμού ή αλλιώς φουμαρόλες δημιουργούν μια αλλαγή στη θερμοκρασία και στην αναλογία αερίων. Αν μια μάζα του μάγματος κινείται προς την επιφάνεια, αυτή η μάζα του μάγματος είναι πολύ καυτή. Έτσι, αυτό το μάγμα εξάγει αέρια. Αυτά τα αέρια έρχονται στην επιφάνεια μέσα από τις φουμαρόλες. Και αν τις ελέγξουμε, πράγμα που κάνουμε, θα δούμε τις μεταβολές στη σύνθεση και τη θερμοκρασία στις φουμαρόλες και στο νερό. Και αυτό είναι άλλη μια ένδειξη ότι το μάγμα κινείται σε βάθος. Το αέριο του διοξιδίου του άνθρακα είναι ένα φυσικό υποπροϊόν της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Το ποσό που εκπέμπεται δείχνει το επίπεδο επιθετικότητας του λιωμένου μάγματος βαθιά κάτω από την επιφάνεια. Η σύνθεση των αερίων που μετριέται από τις φουμαρόλες θα μπορούσε να επηρεάζεται αρκετά από το μάγμα στο βάθος. Έτσι, όταν κάποια από αυτά τα συστατικά αυξάνεται, έχουμε πληροφορίες τελικά για τη μετακίνηση του μάγματος. Ολόκληρο το δίκτυο είναι συνδεδεμένο μέσω ραδιοπομπών, με το κεντρικό νεύρο του παρατηρίου στην Νάπολη. Έχουν παρατηρηθεί στοιχεία σεισμικής δραστηριότητας πολύ πρόσφατα, αλλά για τώρα τουλάχιστον είναι κανονικά. Προς το παρόν ο Βεζούβιος είναι σε ηρεμία. Το παρατηρητήριο του Βεζούβιου είναι πραγματικά ένα σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Μας τηλεφωνούν και μας ρωτούν καθημερινά. Οι ηφαιστειολόγοι εδώ είναι σίγουροι πως μπορούν να παρέχουν μία προειδοποίηση αρκετά νωρίτερα από μία έκρηξη. Όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο. Αν είσαι κάπου κοντά όταν θα εκραγεί πάλι ο κρατήρας, θα σημαίνει ότι είναι ήδη πολύ αργά. Οι άνθρωποι που ζουν γύρω από το ηφαίστειο χρειάζεται επίσης να μάθουν να ζουν μαζί με το ηφαίστειο και πρέπει επίσης να μάθουν να το σέβονται και να είναι έτοιμοι να το εγκαταλείψουν όταν θυμώσει. 2000 χρόνια πριν, οι κάτοικοι της Ηράκλειας δεν είχαν κανένα σύστημα προειδοποίησης. Πολλοί μαζεύονταν στην παραλία και κρυβόντουσαν τρομοκρατημένοι. Ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς γλίτωσαν. Σήμερα, οι κάτοικοι των 18 πόλεων έχουν φύλακες αγγέλους που τους προσέχουν. Είναι οι ηφαιστειολόγοι και οι αρχοί πολιτικής προστασίας. Οι επιστήμονες μπορούν να κάνουν τις προβλέψεις, αλλά δεν μπορούν ακόμα να ελέγξουν τις δυνάμεις της φύσης. Όταν θα εκραγεί και πάλι το ηφαίστειο, οι άνθρωποι εδώ θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης από τους πολίτες της Ηράκλειας. Όσο περισσότερο κοιμάται, τόσο πιο σφοδρή και μοιραία θα είναι η έκρηξη. Σε αυτήν την αβέβαιη σχέση, ο Βεζούβιος πιθανότατα θα έχει την τελευταία λέξη. Αφήγηση, Θέμης Ψυχογιός, Έμι Στυλιανίδη. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτων. We'll be right back.
Διανομή παραγωγή Alpha Media.